Ο Εμμανουέλ Μακρόν συναντάει κατοίκους της πόλης Ντενάν στη Βόρεια Γαλλία. Μιλά μαζί τους και ακούει τους προβληματισμούς τους. Στο επίκεντρο της συζήτησης οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, που προβλέπουν αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 έτη. Parlons-nous et regardons. Dites-moi. On est tous ensemble. Την ίδια ώρα, η ακροδεξιά υποψήφια για την γαλλική προεδρία και πολιτική αντίπαλος του Εμμανουέλ Μακρόν συναντάει ψηφοφόρους της σε πόλεις λίγο έξω από το Παρίσι. Απέναντι τις διαδηλωτές που φωνάζουν κατά της ακροδεξιάς. Il faut tout faire pour l'extrême droite, bien sûr, ne soit pas la tête du pays. Donc, on combat effectivement Madame Le Pen, qu'on ne souhaite pas voir à la tête du pays. Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple. Και όλα αυτά την ώρα που νέα δημοσκόπηση της Opinion Way για το Λεζεκό προβλέπει διαφορά των δύο υποψηφίων κατά μόλις μία μονάδα, με ελαφρύ προβάδισμα Μακρόν στον δεύτερο γύρο. Η ίδια δημοσκόπηση βλέπει συμμετοχή μόλις το 70%, με αποχή ρεκόρ δηλαδή από το 1969.